του Προέδρου μας, του κυρίου Σιώπη. Ο κύριος Σιώπης, εκτός από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, είναι χειρουργός ορθοπαιδικός, εξειδικευμένος στα τραύματα, με ένα από τα πιο ενδιαφέροντα διδακτορικά που έχω διαβάσει ποτέ, για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική. Και βεβαίως θα μας μιλήσει για τη συσχέτιση της παχυσαρκίας και την ειδικότητά του, την ορθοπαιδική. Κύριε Σιώπη. Ευχαριστώ, κύριε Μουργουλάκη. Ήρθε η ώρα του Προέδρου. Παχυσαρκία και ορθοπαιδική, λοιπόν. Στην ορθοπαιδική, οι επιπλοκές, εμείς οι ορθοπαιδικοί τις χωρίζουμε σε προεγχειρητικές, διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές. Από όλες αυτές θα σταθώ περισσότερο στις προεγχειρητικές ή ακόμα και στις παθήσεις όπου αντιμετωπίζονται με μια συντηρητική αντιμετώπιση. Δεν θα σας πω ψέματα, για εμάς ορθοπαιδικούς ένας υπέρβαρος ασθενής είναι ο φόβος και ο τρόμος. Θα δείτε γιατί. Η οστεοαρθρίτιδα είναι η πλέον συχνή αρθρίτιδα και πολύ κοινή νόσος των αρθρώσεων. Μόνο στη ΣΥΠΑ πάνω από 10 εκατομμύρια άτομα πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Αγαπάει δυστυχώς για τις κυρίες τις γυναίκες, περισσότερο από τους άνδρες, και εμφανίζεται σε ηλικίες πλέον και από μικρές σχετικά, 45 χρονών και ετών και άνω. Η οστεοαρθρίτιδα εμφανίζεται σε περιοχές όπως είναι τα δάχτυλα, μικρές αρθρώσεις, στον αντίχειρα, στην περιοχή του αυχένα, στην περιοχή της σφυγικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, στο ισχύο και στο γόνατο. Στέκομαι κυρίως στο ισχύο και το γόνατο γιατί είναι φορτιζόμενες αρθρώσεις και είναι αυτές που σηκώνουν όλα τα φορτία και τα βάρη του σώματος. Στην ορθοπαιδική είναι γενικότερα, γίνεται εφαρμογή όλων των δυνάμεων και των νόμων της φυσικής, με αποτέλεσμα να υπάρχουν οι φθορές, κυρίως στις φορτιζόμενες αρθρώσεις. Η οστεοαρθρίτιδα εμπλέκει όλα τα ανατομικά στοιχεία μιας άρθρωσης, τον αρθρικό θύλακο, το χόνδρο, τους μηνίσκους και το οστό. Είναι η πιο σύνθετη άρθρωση του ανθρωπίνου σώματος και είναι αυτή που πάσχει και μπορεί να πάσχει από πολλές πλευρές. Αν μιλάμε για μικρότερες αρθρώσεις, όπως τις φαλαγκοφαλαϊκές αρθρώσεις της άκρας χείρας, θα δούμε ότι είναι πολύ συχνό σε υπέρβαρους ανθρώπους να εμφανίζονται οι όζοι του Χέμπερτεν ή αλλιώς αυτά που όλοι γνωρίζουμε ως οστεόφυτα. Τα οστεόφυτα, πολλοί μπορεί από τους ηλικιωμένους μας γονείς ή από παππούδες γιαγιάδες να έχουμε δει μια κτηνογραφία, είναι μικρές εξοχές του οστέινες, οι οποίες προβάλλουν από το οστό και προκαλούν πόνο. Στα δάκτυλα δε, κυρίως φαλαγκοφαλαϊκές αρθρώσεις, προκαλούν, όπως βλέπετε σε αυτή την φωτογραφία, παραμόρφωση των δακτύλων. Όλα αυτό είναι αποτέλεσμα παχυσαρκίας. Παράγοντες κινδύνου στην οστεοαρθρίτιδα. Ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου είναι ηλικίες άνω των 45 ετών, σε νεότερες ηλικίες το φύλο, όπως σας είπα πριν, αγαπάει τις γυναίκες, είναι πιο συχνό σε γυναίκες. Όμως, εδώ, σε ηλικίες κάτω από 45 έτη, τα πράγματα αλλάζουν λίγο. Είναι πιο συχνό στους άνδρες. Φυσικά, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο τρόπος ζωής, η καθημερινότητά μας και τα σύγχρονα έτσι, επαγγέλματα. Και καθώς και τραυματισμοί, οι οποίοι μπορεί να... ένα τραυματισμένο άκρο, το οποίο μπορεί να παρουσιάσει στο αρθρίτιδα. Όμως, αν μιλάμε για έναν υπέρβαρο ασθενή, οι πιθανότητες είναι αυξημένες είτε να παρουσιάσει οστεοαρθρίτιδα μετά από τραυματισμό, είτε να τραυματιστεί ακριβώς επειδή είναι παχύς υπέρβαρος. Αυτό γιατί έχει εξήγηση. Η περίσχεια βάρους μπορεί να λειτουργήσει ως υπομόχλιο. Επομένως, μια ηλικιωμένη κυρία, η οποία πάσχει και από οστεοπόρωση, πέφτοντας και χτυπώντας με χαμηλής βίας κάκωση, θα σπάσει το ισχύο. Θα κάνει ένα διατροχαντήριο κάταγμα ή θα κάνει ένα υποκεφαλικό κάταγμα, θα πρέπει να χειρουργηθεί. Αν μιλάμε για την άρθρωση του γόνατος, εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο περίεργα, λίγο πιο σύνθετα, λίγο πιο... Έτσι θέλουν μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Είναι εύκολο σε έναν υπέρβαρο άρρωστο να τραυματιστεί
γράφω αθλητισμός, εντάξει, γνωρίζουμε ότι η παχυσαρκία οδηγεί έτσι μέχρι ένα σημείο σε μία αναπηρία. Δύσκολα θα έχουν άθληση υπέρβαροι ασθενείς. Όμως δεν πάβει να ανήκει η κάκωση του γόνατος στη σφαίρα της αθλητικής κάκωσης, ακόμα και αν είναι υπέρβαρος ο ασθενής. Είναι εύκολο να έχουμε ρήξη χιαστών, δύσκολη αντιμετώπιση τους, ειδικά ως υπέρβαρους, των μηνίσκων ακόμα περισσότερο. Και η παχυσαρκία στη μέση ηλικία ή αργότερα είναι ισχυρός παράγοντας για την ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας, στο γόνατο και στο ισχύο. Τα έχω βάλει μαζί γιατί αυτές οι κακώσεις είναι κοινές και σε αθλητές και σε υπέρβαρους. Η παχυσαρκία μας δίνει πολύ υψηλά ποσοστά τραυματισμών χιαστών και μηνίσκων, όπως ακριβώς και στους αθλητές. Είναι λίγο τρομακτικό αυτό. Η οστεοαρθρίτιδα, εγώ συνήθως όταν απευθύνομαι σε έναν ασθενή, του λέω ότι είναι μια βουβή νόσος. Δεν θα δώσει συμπτώματα, δεν θα πονέσει, δεν θα το καταλάβουμε. Όταν ο ασθενής θα έρθει και θα πονηθεί και θα πει γιατρέ πονάω στο γόνατο, τα πράγματα είναι λίγο άσχημα, είναι λίγο προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα και δυστυχώς έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο και η αντιμετώπιση αλλάζει ριζικά. Επομένως, όταν ένας υπέρβαρος έχει μία προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα, θα έχει πόνους, οι οποίοι θα είναι κάποιες φορές συνεχόμενοι, κάποιες φορές θα είναι διαλυπόμενος, θα είναι νυχτερινός κυρίως, θα έρχεται και θα λέει στον γιατρό, δεν μπορώ να ηρεμήσω το βράδυ, πονάω. Έχουμε δυσκαμψία της άρθρωσης, κυρίως μετά από ανάπαυση, η οποία είναι συνεχής, είναι μόνιμη, άρα αναπηρία. Η άρθρωση είναι θερμή, έχει ερυθρότητα, είναι ειδηματώδης και ο ασθενής έχει συνεχόμενα ένα αίσθημα, ένα κρυγμό, μια αίσθηση τριβής κατά τη βάδιση. Ο αρθρικός χόνδρος σταδιακά καταστρέφεται. Το υποκείμενο οστούν αποκαλύπτεται. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πολύ επώδυνη για τον άρρωστο. Δύσκολο το χειρουργείο, βαρύ, ρουτίνας μεν, αλλά είναι ένα βαρύ χειρουργείο. Εδώ μπορούμε να δούμε. Ίσως. Τι πατάω εδώ. Ναι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την άρθρωση του ισχύου και βλέπουμε πώς αρχίζουν και δημιουργούνται οστεόφυτα, τα οποία είναι επώδυνα. Αρχίζει να δημιουργείται περιορισμός του εύρους κίνησης της άρθρωσης του ισχύου. Σε ακόμα πιο προχωρημένες καταστάσεις, ο ασθενής πάλι οδηγείται σε αναπηρία και άρα οδηγείται στο χειρουργείο. Δεν πειράζει. Ο αρθρικός χόνδρος είναι ο πρωταγωνιστής. Έχουμε αυξημένο είδημα, αλλαγή χρώματος, δημιουργία εινόδους χόνδρου και διάβρωση του χόνδρου και του υποχόνδριου οστού. Εδώ αριστερά βλέπετε έναν ωραίο φυσιολογικό χόνδρο. Ενώ εδώ βλέπουμε τις τρομακτικές έτσι βλάβες που έχει δημιουργήσει η οστεοαρθρίτιδα στο χόνδρο. Αντίστοιχα εδώ βλέπουμε έναν φυσιολογικό αρθρικό χόνδρο σε έναν ήλικα ηλικίας 21 ετών και κάτω βλέπουμε τον οστεοαρθρητικό χόνδρο. Η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου παράγει χονδροκύτταρα, κλώνει σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει την αρθρική επιφάνεια, δηλαδή είναι μια εργόδηση διαδικασία. Έχουμε καταστροφή, απόπειρα να ανακατασκευάσουμε, ξανά καταστροφή και είναι ένας φαύλος κύκλος. Δυστυχώς, νικητής είναι η οστεοαρθρίτιδα. Δυστυχώς. Τα νέα χονδροκύτταρα δεν διαφοροποιούνται πλήρως, δεν μπορούν να συνθέσουν τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της θεμέλιας ουσίας του αρθρικού χόνδρου. Έχουμε αποδόμηση της θεμέλιας ουσίας και μείωση της αντοχής του χόνδρου, δηλαδή καταστροφή. Επέρχονται συνολικές αλλαγές, πλάγια οστεόφυτα δημιουργούνται και ακτινολογικά έχουμε έτσι ένα έλλειμμα και μία μείωση του μεσάρθρου διαστήματος. Λοιπόν, εδώ, σε αυτήν την πολύ ωραία φωτογραφία, βλέπουμε δηλαδή την απώλεια του ορθρικού χόνδρου, τις κίστες που δημιουργούνται και τον φυσιολογικό χόνδρο εδώ. Στην ορθοπαιδική, ένας ασθενής, ο οποίος έχει φυσιολογικό BMI, αντιμετωπίζεται κάπως διαφορετικά, δυστυχώς, από έναν υπέρβαρο ασθενή. Και γιατί αυτό? Γιατί
αλλάζουν όλοι οι μηχανικοί άξονες, και ο ανατομικός άξονας. Έχουμε φθορά, δηλαδή οι κάθετες δυνάμεις που ασκούνται. Εδώ βλέπετε έναν κατεστραμμένο έσω μηνίσκο. Εδώ βλέπουμε ένα φυσιολογικό γόνατο και αντίστοιχα εδώ στην ακτινογραφία βλέπουμε το φυσιολογικό, έτσι ας πούμε ένα καλό μεσάρθρο διάστημα, ενώ εδώ έχουμε την καταστροφή. Αντίστοιχα εδώ βλέπουμε την ασύμμετρη στένωση του μεσάρθρου διαστήματος, όπου έχουμε σκλήρυση, τη δημιουργία οστεοφύτων και τις υποχόνδριες οστικές κύστης. Είναι ένα γόνατο, είναι μια περίπτωση η οποία συντηρητικά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πάει, χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης. Και πάλι δηλαδή οδηγεί σε αναπηρία αυτό το γόνατο, ως επιπλοκή της παχυσαρκίας. Αυτά θα τα προσπεράσω. Λοιπόν, η οστεοαρθρίτιδα είναι, όπως είπα πριν, μια αργά εξελισσόμενη νόσος. Δεν θεραπεύεται. Άμα ξεκινήσει, δεν τη σταματάει τίποτα. Οι θεραπείες έχουν σαν στόχο, οι συντηρητικές θεραπείες έχουν σαν στόχο την ύφεση των συμπτωμάτων, δηλαδή να μεγαλώσουμε λίγο τα διαστήματα στα οποία ο ασθενής πονάει και να επιβραδύνουμε με κάποιο τρόπο την καταστροφή της άρθρωσης. Αλλά και πάλι, δεν τη σταματάει τίποτα. Επιτυχής θεραπεία σημαίνει περιορισμός του πόνου, αύξηση του τόξου κίνησης, δηλαδή να έχω ένα γόνατο ή ένα ισχύο ή μια άρθρωση του ώμου ή την καταγκώνα άρθρωση, να έχω ένα πλήρες εύρος κίνησης, να μην πονάει ο άρρωστος, να μην είναι ανάπηρος, να μπορεί να πάει στη δουλειά του, να μπορεί να κάνει την καθημερινότητά του και να έχω μια βελτίωση της ψυχικής κατάστασης. Συντηρητική αντιμετώπιση. Στη φαρέτρα μας δεν έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε τα αναλυτικά, τα αντιφλεγμονώδη, ενδαρθρικές εγχύσεις, είτε με υαλουρονικό, τη φυσικοθεραπεία η οποία λειτουργεί ως αποθεραπεία και μετά βάδιση με βακτηρίες είτε ισχύματος πι είτε με τις πατερίτσες, αλλά το τονίζω ιδιαίτερα, έλεγχος σωματικού βάρους μπορεί να περιορίσει τις επισκέψεις των ορθοπαιδικών. Εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία, βλέπουμε το φυσιολογικό, πως ο κάθετος άξονας περνάει από το κέντρο της κεφαλής της κοτήλης, περνάει από το μέσο του γόνατος και φτάνει στο μέσο της ποδοκνημικής και πως σε ένα μη φυσιολογικό βλέπουμε ότι αλλάζει όλος ο άξονας, οι δυνάμεις ασκούνται, έρχονται, πέφτουν στο μέσο μηνίσκο, άρα τι έχω εκεί, τριβή, άρα φθορά, άρα καταστροφή και χειρουργείο. Και εδώ σε αυτή τη φωτογραφία πάλι βλέπουμε το φυσιολογικό, ένα ρευό γόνατο, πώς αλλάζει ο άξονας και πώς ασκούνται οι δυνάμεις πολύ διαφορετικά σε έναν υπέρβαρο άρρωστο και πώς δημιουργούνται έτσι όλες αυτές οι βλάβες. Όλοι έχουμε ακούσει για την ολική αρθροπλαστική. Δεν είναι λύση για έναν υπέρβαρο. Η συμβουλή που δίνουμε πάντα σε έναν υπέρβαρο είναι να χάσει βάρος πριν προχωρήσουμε σε ένα χειρουργείο. Γιατί μας ενδιαφέρει το βάρος τόσο πολύ πριν το χειρουργείο? Γιατί μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα, προεγχειρητικά, να μπορέσουμε να κάνουμε έναν σωστό προγραμματισμό τι χειρουργείο θα κάνουμε, τι προσπέλαση θα κάνουμε. Το αυξημένο BMI μας αλλάζει όλο το πλάνο και μπορεί να πέσουμε και λίγο έξω. Ο κανόνας είναι ότι αυτό που βλέπω στην ακτινογραφία, στη μαγνητική, είναι πολύ καλύτερα από αυτό που συμβαίνει σε πραγματικότητα μέσα στην άρθρωση ενός υπέρβαρου ανθρώπου. Και επίσης, πέρα από το προεγχειρητικό μας, ενδιαφέρει και το διαχειρητικό κομμάτι. Σε έναν υπέρβαρο άρρωστο, το χειρουργείο θα είναι πιο αιματηρό. Έχουν δημιουργηθεί έτσι οι μικροαγγειώσεις και έχουμε αυξημένη αιμορραγία. Άρα, να η επιπλοκή πάλι. Με τα εγχειρητικά, το πιο σημαντικό που τρέχουμε πάρα πολύ είναι οι δερματικές λοιμώξεις. Στους υπέρβαρους ασθενείς, είναι πολύ συχνά τα ποσοστά λίμωξης της άρθρωσης με τα εγχειρητικά, γιατί είναι απικισμένη, στρεπτόκοκο ή σταφυλόκοκο, κυρίως η διαβητική. Εδώ, ας μείνουμε σε αυτή τη φωτογραφία, είναι έτσι σαν παράδειγμα, ένα καλό παράδειγμα για έναν υπέρβαρο, να δει το τι θα υποστεί η άρθρωσή του, εάν χρειαστεί να χειρουργηθεί. Θα κόψουμε, θα βάλουμε τις προθέσεις μας. Είναι κάτι που δεν το θέλουμε, δεν θα το θέλαμε να το κάνουμε όλοι. Λοιπόν, ως πλεονέκτημα της ολικής αρθροπλαστικής έχουμε την εξάλληψη του πόνου, αύξηση του τόξου κίνησης, δηλαδή επαναφέρουμε τον άρρωστό μας στον υπέρβαρο που έχει υποστεί την οστεοαρθρίτιδα ξανά στην καθημερινότητα, να πάει να δουλέψει, να
κάνει την καθημερινότητά του και να έχει μια βελτίωση της μυϊκής κατάστασης. Και κλείνω με αυτή τη φωτογραφία, όπου βλέπουμε εδώ πέρα φθορά σε ένα χειρουργημένο ισχύο. Πάλι υπερβάρος. Δηλαδή, κάνουμε το χειρουργείο, επαναφέρουμε τον ασθενή στην καθημερινότητά του, όμως η παχυσαρκία, εάν δεν λυθεί και πάλι, θα καταστρέψει και αυτό που καταφέραμε να κάνουμε. Αυτά είχα να πω εγώ ως επιπλοκές της παχυσαρκίας στην ορθοπαιδική. Θα θέλετε να μου κάνετε ποια ερώτηση? Υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό καταρχάς? Από εσάς? Ναι. Η πρόεδρος θέλει να ρωτήσει. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στο... Το μικρόφωνο για να μας ακούσουν και οι διαδικτυακοί. Ακούγεστε γενικά. Ναι, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σιώπη. Ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία σας. Παρακαλώ. Όταν ήδη έχουν προκληθεί κάποιες εκφυλιστικές αλλοιώσεις της αρθρώσης από το υπερβολικό σωματικό βάρος και το βάρος αυτό αρχίσει να μειώνεται, μειώνονται και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις αρθρώσεις? Σαφέστατα ναι. Η βλάβη που έχει γίνει, έχει γίνει. Είναι εκεί, κοιτάει τον άρρωστο. Αυτό όμως που έχουμε καταφέρει χάνοντας βάρος είναι να επιβραδύνουμε την εξέλιξη της νόσου. Η οσταρθρίτιδα είναι μια βραδέως εξελισσόμενη νόσος, βραδέως μεν εξελισσόμενη δε. Χάνοντας βάρος, βελτιώνουμε λίγο την κατάσταση. Καθυστερούμε λίγο την πλήρη εκφύλιση της άρθρωσης και θεωρητικά ο άρρωστος θα μπορούσε να οδηγηθεί στο χειρουργείο πιο μετά. Κάτι άλλο θα θέλατε να ρωτήσετε? Κάποια ερώτηση από το κοινό? Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιωπή.